Καλό μεσημέρι. Τρεις κυβικά πόδια. Φαίνεται, εντάξει, κάποιοι απογοητεύτηκαν, αλλά από ό,τι λένε και οι ειδικοί, από ό,τι λέτε και εσείς, είναι καλά τα πρώτα δεδομένα, σωστά? Βέβαια είναι καλά, εξαρτάται από ποια μεριά το βλέπει κάποιος. Αν βλέπει καθαρά τους αριθμούς και συγκρίνει με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, ναι, είναι πιο κάτω η αριθμή αυτή. Αλλά θα μπορούσε να υπάρξει περίπτωση να δημιουργηθεί μια γεώτρηση εντελώς ξηρή. Μάλιστα. Η γεώτρηση αυτή ήταν επιτυχημένη. Εντόπισε ένα μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου, πολύ καλής ποιότητας φυσικών αέριων, που μπορεί σχεδόν να χρησιμοποιηθεί με πολύ λίγο κόστος καθαρισμού, σχεδόν είναι πάρα πολύ καθαρό. Η γεώτρηση έδειξε επίσης ότι μπορεί να παράξει, γιατί θα μπορούσε να ήταν το φυσικό αέριο κάτω και να είναι παγιδευμένο αν δεν μπορούσε να τρέξει μέσα στο πρόοδες. Έδειξε ότι μπορεί να τρέξει το φυσικό αέριο και να παραχθεί στην επιφάνεια. Αυτά όλα είναι σημαντικά. Τότε έχουμε αυτό το χάσμα 3,6 με 6. Αυτό σας βάζει σε προβληματισμούς ή... Το χάσμα είναι... Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Αυτές είναι εκτιμήσεις. Αυτές οι εκτιμήσεις μπορεί να αλλάξουν και με μια νέα επιβεβαιωτική γεώτρηση. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι τελικά μάλλον τα αποθέματα μπορεί να είναι μεταξύ αυτών και των προηγουμένων, δηλαδή λίγο πιο ψηλά από ό,τι έδειξε η δεύτερη γεώτρηση. Ακόμα και οι εκτιμημένες ποσότητες τώρα είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή να βάλουμε κάποιους αριθμούς για να καταλάβουν και Βεβαίως. Οι ακροατές. Μιλούμε για ένα κοίτασμα που θα μπορέσει να αποφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία καθαρά κέρδη γύρω στα 20 δισεκατομμύρια. Καθαρά κέρδη, καθαρά 20 κέρδη, ναι. Καθαρά κέρδη, 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα? Είναι μέσα σε 20 χρόνια από τη στιγμή που θα αρχίσει η εμπορικοποίηση του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Η δεύτερη επιβεβαιωτική μπορεί να δώσει εντελώς διαφορετική εικόνα? Εντελώς διαφορετική, όχι. Δεν αναμένω. Θα είναι κάπου μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης. Κάπου εκεί. Μέχρι το 7 κάτι. Κάπου εκεί θα κινηθεί. Ναι. Με το τερματικό τι κάνουμε τώρα? Συνεχίζουμε κανονικά τις προετοιμασίες, όλα αυτά που έγιναν? Η διαδικασία θα είναι βιώσιμο, ναι. Με το τερματικό συνεχίζονται κανονικά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Να πω, αυτήν την εβδομάδα που πέρασε υπήρχαν συναντήσεις, συζητήσεις με την Νόπολ για τη δημιουργία του τερματικού. Η ίδια η εταιρεία δηλαδή, γι' αυτό και προχωρά και φυσικά και οι υπηρεσίες προχωρούν μαζί της τους σχεδιασμούς για την υλοποίηση του τερματικού υγροποίησης. Αυτόν που δεν ξεκαθάρισε εντελώς εικόνα με τα αποθέματα. Αυτό μόνο. Οι υπόλοιποι σχεδιασμοί κυκλοφορούν κανονικά. Μάλιστα. Άρα δηλαδή η καθυστέρηση για την οποία γίνεται λόγος και προβληματισμός για την δεύτερη επιβεβαιωτική είναι για το καλό μας. Δεν μπορεί να προχωρήσεις χωρίς να έχεις σίγουρα εξακριβωμένα κοιτάσματα. Απλώς κάποιες διαδικασίες μπορεί να γίνονται παράλληλα και να προχωρούν τα πράγματα μέχρι να εξακριβωθούν και τα κοιτάσματα. Αυτό μπορεί να έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά η όλη προσπάθεια είναι να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι... Μάλιστα. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα οικόπεδα, η ΕΝΙΚΟ ΚΑΣ, το 2, το 3, τι γίνεται? Μια εταιρεία, η ΕΝΙΚΟ ΚΑΣ, με τα τρία τεμάχια, 2, 3 και 9, σχεδιάζει να κάνει γεωτρήσεις τέλος του επόμενου χρόνου. Προς το τέλος του 2014 θα αρχίσει τις γεωτρήσεις και έχει στο πρόγραμμα αρκετές γεωτρήσεις να κάνει, γύρω στις 8 γεωτρήσεις. Και φυσικά είναι, όταν, επειδή είναι και μεγάλη εταιρεία, όταν θα φέρει το γεωτρύπανο στην περιοχή, θα απασχολείται αποκλειστικά στα τεμάχια της Κύπρου. Αυτή η καθυστέρηση αλλάζει τα δεδομένα της τιμής? Μπαίνουν και νέες αγορές στα ενεργειακά? Γίνεται αυτή... Με τι τιμή θα πουλήσουμε, πότε θα πουλήσουμε, γίνεται και αυτή η συζήτηση. Γίνεται αυτή η συζήτηση ότι ναι, τα επόμενα χρόνια μπορεί να υπάρξει μεγάλη παραγωγή
αερίου από σχιστόλιθων στην Αμερική και αρχίσει η Αμερική να κάνει εξαγωγές. Αυτή η ιστορία είναι ήδη έξω. Δηλαδή, και αυτοί οι αγοραστές, να το πω εγώ όπως το βλέπω, αναμένουν αυτές τις εξελίξεις. Δεν είναι θέμα ότι περιμένουν να υλοποιηθούν κλπ. Όταν θα υπογράψουν συμβόλαια, το ξέρουν και αυτά τα ενδεχομένα και προχωρούν ανάλογα. Αλλά άρα για μένα δεν είναι εντελώς ξεκάθαρη εικόνα ότι λόγω του σχιστολίθου οι τιμές κατά ανάγκη, αν υπογράφαμε τώρα, θα είναι πιο ψηλές παρά αν υπογράψουμε σε 1-2 χρόνια. Για προπόληση πότε μπορούμε να πάμε? Εξαρτάται τι εννοείται προπόληση. Τι εννοείται προπόληση? Πλέον προπόληση έχουμε την επιβεβαιωτική, οποία... την αναμέναμε τόσο καιρό και λέγαμε όταν θα έχουμε την επιβεβαιωτική θα μπορούμε να κάνουμε και τα επόμενα βήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη επιβεβαιωτική? Η προπόληση, η μόνη περίπτωση που για μιλάμε προπόληση. Ναι, κάποιες ποσότητες. Δεν είναι προπόληση, είναι πώληση. Πώληση. Να μην το λέμε πώληση, okay. Γιατί δημιουργάται σύγχυση. Όταν λες πώληση, το πουλάς αμέσως το προϊόν που έχεις. Το έχουν συνδέσει, ναι. Έχουν συνδέσει με την προπόληση, ότι το πουλάς και παίρνεις τα λεφτά την ίδια στιγμή. Ναι. Δεν είναι έτσι. Είναι συμβόλαια πώλησης και τα λεφτά θα παραδίνονται με την παράδοση των ποσοτήτων. Ναι, αλλά ξέρεις ότι έχεις τόσα χρήματα να περιμένεις, έχεις δεσμεύσει τόσες ποσότητες, όταν θα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα να τα δώσεις και να πάρεις τα λεφτά. Ναι, για να γίνουν αυτές οι υπογραφές συμβολέων, έτσι να τις πούμε, οι υπογραφές συμβολέων. Μάλιστα, για ναι. Πωλήσεις κλπ. Θα πρέπει να εξακριβωθούν τα κοιτάσματα, θα πρέπει να προχωρήσει ο σχεδιασμός του σταθμού υγροποίησης από καλές σημαντικές εταιρείες. Τα συμβόλαια τότε θα φέρουν τις επενδύσεις, πρέπει να υπογραφτούν συμβόλαια για να έρθουν οι επενδύσεις και τότε θα πάρθει η τελική απόφαση ότι όλα είναι έτοιμα να αρχίσει το χτίσιμο του σταθμού. Πολιτικοί λόγοι μπορεί να καθυστερήσουν την όλη διαδικασία? Δεν βλέπω γιατί να την καθυστερήσουν οι πολιτικοί λόγοι. Ξέρω εγώ, επαναρχίζουν τώρα οι συνομιλίες, υπάρχει κινητικότητα. Εγώ στο παρόστάδιο δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Αυτό που βλέπω είναι ότι και η ίδια η εταιρεία η Αμερικάνικη ξέρει τα αποτελέσματα εδώ και ένα μήνα και προχωρά κανονικά στους σχεδιασμούς και εξοδεύει λεφτά για να υλοποιήσει το τερματικό υγροποίησης. Αυτό βλέπω. Άρα, τώρα κρατάμε... τα άλλα όλα είναι... Θα περιμένω θεωρίες. Ναι. Άρα, κρατάμε ότι έχουμε το τρίτο μεγαλύτερο κοίτασμα... Στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Ανατολική είναι Μεσόγειο. Σημαντικό. Και ότι και τα υπόλοιπα οικόπεδα που έχουμε είναι ακόμη καλύτερα από αυτό που ήδη έχουμε, από την Αφροδίτη. Να σας πω, ναι. Υπάρχουν προπτικές. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι αυτά τα υπόλοιπα τεμάχια μπορεί να κρύβουν σε σύνολο 60 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Όλα, είναι ναι. Εκτιμήσεις αυτές. Τελικά, μόνο οι γεωτρήσεις δείχνουν τι στην πραγματικότητα υπάρχει. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαναστασίου.